Αγαπητέ φίλε και φίλοι, εκ μέρου τη Ευρωκοινοβουλευτική μα ομάδα του ΚΚΕ, θέλουμε καταρχά να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρω τον Ηλία Τραβλό και τον Θοδωρή Βαριδάκη για την παρουσία του στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο και για τι παρεμβάσει του στη σημερινή συνέντευξη τύπου. Με τη σημερινή μα πρωτοβουλία, το ΚΚΕ κάνει πράξη τη δέσμευσή του από την πρώτη στιγμή, μετά το ατύχημα προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα ΤΕΜΠΗ. Δηλαδή τι να παλέψουμε ώστε η θλίψη, η οργή να μετατραπεί σε οργανωμένο αγώνα, έτσι ώστε το έγκλημα αυτό να μην ξεχαστεί. Για να αποδοθούν ευθύνε. Ευθύνε τι οποίε αναγνώρισαν τα εκατομμύρια των ανθρώπων που ξεχύθηκαν στου δρόμου, στον απόϊχο αυτή τη μεγάλη τραγωδίας... φωνάζοντα με όλη του τη δύναμη, ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία, το έγκλημα αυτό έχει ιστορία. Το έγκλημα αυτό αποτέλεσε ένα οδυνηρό σημείο καμπή. Όσο και αν τα κόμματα που άσκησαν τη διακυβέρνηση στη χώρα μα όλα αυτά τα χρόνια επιδίωξαν να παραμείνει η συζήτηση σε επιφανειακά ζητήματα, το ίδιο το αποτρόπαιο γεγονό έφερε στο προσκήνιο την τραγική για του εργαζομένου και για του επιβάτε κατάσταση που επικρατεί στι σιδηροδρομικέ μεταφορέ και η οποία οφείλεται στη στρατηγική μεγιστοποίηση των κερδών σε βάρο τη ασφάλεια και τη ζωή. Όσο περισσότερο ασχολούμαστε με αυτό το σύνθετο πρόβλημα των σιδηροδρομικών μεταφορών, τόσο περισσότερο προκύπτουν και νέα ζητήματα εκτός από το σύστημα ή ERTMS, το οποίο δεν λειτουργεί συνολικά για το ελληνικό συνδεροδρομικό δίκτυο. Και αναμένεται ότι στο τέλος του έτους θα πιάσει τον ευρωπαϊκό μεσόρο του 27%, ούτε και το εναλλακτικό σύστημα κινητών επικοινωνιών GSMR λειτουργεί πλήρω. Ενώ έχει παραδοθεί στον ΟΣΕ από το 2018, λειτουργεί μόνο ένα μικρό τμήμα του, κυρίω στα πέριξη τη Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Σε τμήματα των γραμμών και ιδιαίτερα στι σύραγγε, δεν λειτουργεί το σύστημα τηλεδιοίκηση τη σηματοδότηση, το λεγόμενο ETCS, εδώ και πάνω από 10 χρόνια. Οι υπάλληλοι του ΟΣΕ θέτουν σε λειτουργία εναλλακτικού σηματοδότε με το χέρι όταν περνά αμαξοστοιχεία κατόπιν συνεννόηση μέσω του κινητού δικτύου GSMR. Εύλογα προκύπτει το ερώτημα. Στα σημεία όπου δεν λειτουργεί το GSMR, τι συμβαίνει. Το κυνήγι, φίλε και φίλοι του μέγιστου κέρδου, τη απελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων, Επιδότησε με δισεκατομμύρια ευρώ γιγαντιέου κατασκευαστικού τηλεπικοινωνιακού ομίλου που ανάλαβαν τα έργα για τον ΟΣΕ. Έργα που είτε δεν ολοκληρώθηκαν, όπω η γνωστή πλέον Σύμβαση 717, ή που ενώ ολοκληρώθηκαν, δεν τέθηκαν σε λειτουργία ή σταμάτησαν να λειτουργούν λόγω προβλημάτων στι συμβάσει συντήρηση, όπω στην περίπτωση του GSMR. Τρει μήνε μετά από το εγκληματικό ατύχημα στα Τέμπη, που στήχιζε τη ζωή σε 57 ανθρώπου οι σιδηροδρομικέ μεταφορέ στη χώρα συνεχίζουν να είναι ναρκοθετημένε. Παρά τι συνεχεί παρεμβάσει, αποκαλύψει, καταγγελίε που έχουν κάνει τα σωματεία των εργαζομένων, οι δέσκε σιδηροδρομικών και που επαναλήφθησαν αυτέ οι σοβαρέ καταγγελίε και σήμερα από το βήμα τη συνέντευξη τύπου. Γιατί, σε τελευταία ανάλυση, ο μόνο δρόμο για να μην μετράνε οι λαϊκέ οικογένειε ανθρώπινε ζωέ στα δεκάδε στεμπί αυτά που συνέβησαν ήδη, αλλά και εκείνα που με μαθηματική ακρίβεια θα συμβούν, είναι η κλιμάκωση του αγώνα μα ενάντια στην ευρωενωσιακή στρατηγική που θα ελοποιήσει κάθε αντιλαγή κυβέρνηση που θα προκύψει από τι προσεχεί εκλογέ στην Ελλάδα. Η στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την εμπαρευματοποίηση τη υγεία και τη παιδεία, για την υποβάθμιση κρίσιμων υποδομών πολιτική προστασία, διότι αυτέ είναι κοστοβόρε, για του ελάχιστου όρου ασφαλεία και υγιεινή στου τόπου δουλειά, γιατί αυτοί δεν αποκομίζουν ωφέλη για του επιχειρηματικού ομίλου, διαπερνούν τα προεκλογικά προγράμματα της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. κούμπι στον αγώνα για να μπουν οι ζωέ και οι ανάγκε των πολλών και όχι τα κέρδη των λίγων στο επίκεντρο, θα είναι την επόμενη μέρα ένα πολύ δυνατότερο ΚΚΕ. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσοχή.